Η πρόσφατη μαζική σφαγή ξεριζωμένων ανθρώπων στη Μελίγια, αλλά και η σε καθημερινή βάση αγριότητες, είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης των δυνάμεων καταστολής του Μαρόκο, της Ισπανίας και της πολιτικής καταστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χωροφύλακα τη Frontex. Συνέχεια των πολύνεκρων ναυαγίων, των επαναπροωθήσεων στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο, των υπερδομών φυλακών σε χώρες όπως η Ελλάδα. Τα συγχαρητήρια του σοσιαλδημοκράτη Σάντσεθ στις δυνάμεις καταστολής, μιλώντας προκλητικά για εισβολής, αποκαλύπτουν τη δίθεν αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την τάχα προοδευτικότητα των λεγόμενων αριστερών κυβερνήσεων. Αυτό που προβάλλει με καμάρι η ευρωομάδα της λεγόμενης αριστεράς, όπως η Ισπανική κυβέρνηση, ο οικοδεσπότης των υπόλοιπων μακελάριδων του ΝΑΤΟ, που στη σύνοδό τους σχεδίασαν νέα κλιμάκωση των υπεραλληλιστικών σχεδιασμών τους, που οδηγεί σε νέα κύματα προσφυγιάς. Η οργή και η απέχθεια των λαών σε αυτά τα εγκλήματα να γίνει οργανωμένη δράση ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης, των πολέμων, διεκδικώντας οι πρόσφυγες να πάνε στις χώρες προορισμού τους με σύγχρονα δικαιώματα σε άσυλο, υγεία, παιδεία, εργασία με δικαιώματα.